Κοιτάξτε, έχει μια ιστορία αυτό το γράψιμο. Καταρχήν, όταν με βάλανε εμένα τόσο στην απομόνωση, μου λέει ο Γερμανός να μην γράψω στον τοίχο, γιατί μέσα στον τοίχο, στο βάθος του χελιού, έγραφε με μεγάλα γράμματα «εάν». Κάποιος είχε γράψει «εάν», είχε ένα μεγάλο έψιλον, και ήθελα και «εάν», «ελάς», «επών». Ήταν οι τρεις οργανώσεις αντιστασιακές. Και με ένα μεγάλο έψιλον είχε και τις τρεις οργανώσεις. Με μολύβι έτσι. Και άλλα υπήρχαν διάφορα γραψίματα. Θυμάμαι ένα που με είχε συγκινήσει και το θυμάμαι απόψε. Είχε γράψει ένα στην πόρτα. Ένα τετράστιχο. Λέει «μάνα που με καμάρωνες σαν δέντρο στην αυλή σου, τώρα που μπήκα φυλακή, σβήσε με από παιδί σου». Είχε γράψει από κάτω το όνομά του. Όταν είδα οι Γερμανοί είχαν γεμίσει τέτοια συνθήματα, τι κάνουν. Πιάνουν και το βάφουν με ένα χρώμα σκούρο, σχεδόν προς το μαύρο. Όλο τον τοίχο να μην φαίνονται μολυβιές. Αυτό το χρώμα που έχει τώρα, που έχει. Πολύ σκούρο, να μην φαίνεται μολύβι. Οπότε αρχίσανε πια οι κρατούμενοι να γράφουν, να ξύνουν πια τον τοίχο. Οπότε φαινόταν ο άσπρος σουβάς από μέσα. Ήταν πιο ζωηρά τα γράμματα. Λοιπόν, επίσης αφήσαμε κάποια ίχνη για να μας βρουν, ας πούμε, αν θα χρειαζότανε. Γι' αυτό και γράψαμε πάρα πολύ τα ονόματά μας, τα ξύσαμε, τα σκαλίσαμε. Γιατί θα μας πηγαίνανε κάπου, θα έμπαινε κάποιος κάποτε σε αυτόν τον χώρο και θα ήξερα ότι περάσαμε από εδώ. Καταλάβατε, όπως τώρα βρέθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Τα έγραφαν από τον πόνο τους, από την... δεν ξέρανε πού να ξεσπάσουν και γράφανε στους τοίχους. Είναι και αυτό μια ένδειξη, πώς να το πω, μια ένδειξη ότι ξεσπάσματος, να πούμε, ένα ξέσπασμα ότι κατόρθωσε και έγραψε στον τοίχο. Εγώ εν τω μεταξύ το βράδυ όταν έφερα την πλωτσά, το πρωί είδα ότι ήταν μαύρο το χτύπημα που είχα. Ήταν έτσι μελάνι από την πλωτσά. Και σαν παιδάκι με μια αρκετό ωραίο, πώς θα έρθει τόσο ωραίο. Θα μας πάει στη Γερμανία και θα μας κάνουν σαπούνι. Και το μεταξύ φοβήθηκα. Και έλεγα, πώς θα έρθει τόσο, πώς θα έρθει τόσο. Ναι, μου φύγε το μυαλό μου καθόλου πλέον. Καθόλου τα ζω συνέχεια. Χωρίς να έχω εφιάλτες, δεν μπορώ να πω ότι έχω εφιάλτες, αλλά τα ζω συνεχώς. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτούς τους συντρόφους. Αυτούς. Και περισσότερους από εδώ ήταν πιο νέοι και πιο ικανοί για να βρίσκονται. Τους έναν στο δωμακό για να. Το παιδί του αγάπη τόσα χρόνια δεν μπορούσε. Μα θα πει αυτή την αγάπη, με αγάπη θα τον δείξω. Και σε σένα θα χαρίσω, όχι νόμι, ένα σκοπό που αρχίζει και τελειώνει με τη λέξη. Αγαπώ. Γιατί είσαι ο μόνος που μου έμαθες εσύ την αγάπη, την επόνος, την μεθύση, την κρασί. Σ' αγαπώ και το φωνάζω, σ' αγαπώ και θα σου το πω. Αναστενάζω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.